φροντίδα για τους άλλους. Ο Αρσένιος, με την προσεκτική ζωή και τις συμβουλές του, βοήθησε πνευματικά και άλλους νέους. Συναναστρεφόταν συνήθως με μικρότερα παιδιά. Τα συγκέντρωνε στην Αγία Βαρβάρα, διάβαζαν βίους Αγίου και τα παρακινούσε να κάνουν μετάνοιες και να νηστεύουν. Μερικές μητέρες ανησύχησαν και απέτρεπαν τα παιδιά τους να τον συναναστρέφονται. Οι γονείς ενός παιδιού με το οποίο εργαζόταν στον ίδιο μάστορα και προσεύχονταν μαζί, φοβήθηκαν μη γίνει καλόγυρος και δεν τον άφηναν να έχει σχέση με τον Αρσένιο, ούτε να αγωνίζεται. Αργότερα πήγε να εργαστεί στην Γερμανία και σκοτώθηκε. Οι γονείς του αισθάνθηκαν τύψεις και έλεγαν καλύτερα να είχε γίνει καλόγυρος. Κάποιο παιδί που καταγόταν από τα Φάρασα ήθελε ο Αρσένιος να το πάρει μαζί του για μοναχό και προσπαθούσε να πείσει τη μητέρα του. Άλλον νέον το στήριξε να γίνει ιερέας. Κληρικός καταγόμενος από την Κόνιτσα, ομολογεί ότι βοηθήθηκε στη μοναχική του κλίση από τον λαϊκό ακόμη Αρσένιο. Είχε ενδιαφέρον και πόθο μεγάλο να γνωρίσουν οι άνθρωποι το Θεό. Κάποιον γέρο βοσκό που ζούσε μόνος πάνω στα βουνά και είχε πάει στην εκκλησία 2-3 φορές σε όλη του τη ζωή, ο Αρσένιος τον πλησίασε και φρόντισε να τον φέρει κοντά στο Χριστό. Στην Κόνιτσα, κάποιος μουσουλμάνος ονόματι Μπαϊράμης είχε άρρωστη τη μητέρα του. Ο μικρός Αρσένιος πήγαινε τη νύχτα και βοηθούσε την άρρωστη. Ο Μπαϊράμης εξέφρασε την επιθυμία να γίνει χριστιανός. Τα λίγα χρήματα που έπαιρνε ως μαθητευόμενος ξυλουργός τα μοίραζε ελεημοσύνη σε φτωχά παιδιά του ορφανοτροφείου. Έφερνε και στο σπίτι τους φτωχά παιδιά για φαγητό. Ο κύριος Χατζηρούμπης Απόστολος, Κονιτσιώτης, αναφέρει: Ο Αρσένης ήταν ο μόνος που προτιμούσε να αδικείται παρά να αδικεί. Είχε πάντα στην τσέπη του ένα θρησκευτικό βιβλίο που το διάβαζε συχνά. Θυμάμαι τον ζήλο του να εξασφαλίσει ακροατήριο από τον παιδικό κόσμο αντί οποιοδήποτε τιμήματος, όπως λόγου χάρη να αναλαμβάνει την φύλαξη των ζώων μας, να γίνεται νεροκουβαλητής μας, αρκεί εμείς να τον προσέχαμε όταν μας διάβαζε την Αγία Γραφή. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πάθος του να χρωματίζει αυτά που έλεγε όταν αναφερόταν στην σταυρική θυσία του Χριστού. Γινόταν τόσο παραστατικός, ώστε κατόρθωνε να αποσπά την προσοχή και των πιο ζωηρών παιδιών. Έβλεπα κατακάθαρα στον νεανικό του πρόσωπο την ικανοποίηση και την αγαλίασή του, γιατί μπορούσε να διδάσκει τον λόγο του Κυρίου σε τόσο αγνό ακροατήριο. Από όσο θυμάμαι, αυτή την τακτική τη συνέχισε 4 με 5 χρόνια μέχρι που πήγε στρατιώτης. Ο Αρσένιος πέρασε τα νεανικά του χρόνια με μεριμνία και αγώνες ασκητικούς. Έπειτα ήρθαν τα δύσκολα χρόνια του Ελληνοϊταλικού πολέμου, της κατοχής και του Ανταρτοπολέμου. Τότε πέρασε πολλές δυσκολίες και κινδύνους. Στον Ανταρτοπόλεμο το συνέλαβαν οι κομμουνιστές αιχμάλωτο και τον φυλάκισαν. Κακοπάθησε όσο διάστημα έμεινε στη φυλακή και υπέφερε από τις ψήρες και το πολύ στρίμωγμα. Σε ένα μικρό δωμάτιο έβαλαν πολλούς. Όταν ξάπλωναν, ο τελευταίος έμπαινε σαν σφήνα ανάμεσά τους. Δοκιμάστηκε και ηθικός, γιατί τον έκλεισαν σε ένα δωμάτιο μόνο του και ύστερα έβαλαν 2 αντάρτισες σχεδόν γυμνές. Προσευχήθηκε έντονα, επικαλούμενος στην Παναγία, και αμέσως ένιωσε δύναμην εξύψους που τον ενίσχυσε και τις έβλεπε με απάθεια σαν αδελφές του, όπως ο Αδάμ την Εύα στον Παράδεισο. Τις μίλησε με τρόπο καλό. Εκείνες ήρθαν σε συναίσθηση, ντράπηκαν και έφυγαν κλαίγοντας. Αν και ο πόλεμος έκανε τον Αρσένιο να αναβάλει την αναχώρησή του, όμως ο ζήλος του δεν ψυχράνθηκε. Στους αγώνες και στις ασκήσεις προσέθετε νέους αγώνες και υψηλότερες ασκήσεις. Έβλεπε τα εθνικά πράγματα σε άσχημη κατάσταση. Σε λίγο θα τον καλούσαν να υπηρετήσει την πατρίδα. Στο εξοκλήσι της Αγίας Βαρβάρας παρακάλεσε την Παναγία: Ας ταλαιπωρηθώ, ας κινδυνεύσω, μόνο να μη σκοτώσω άνθρωπο και να αξιωθώ να γίνω μοναχός. Τότε έκανε τάμα, αν τον διαφυλάξει η Παναγία στον πόλεμο, να υπηρετήσει για 3 χρόνια το μοναστήρι της που το έκαψαν οι Γερμανοί και να βοηθήσει να κτιστεί πάλι η Ιερά Μονή στο Μύο. Κεφάλαιο 3. Στρατιωτική θητεία. Ασυρματιστής Φιλότιμος. Το έτος 1945 κλήθηκε να υπηρετήσει την πατρίδα. Παρουσιάστηκε στο Ναύπλιο και πήρε την ειδικότητα του διαβιβαστού. Κατόπιν πήρε μετάθεση στο Αγρίνιο. Τον ρωτούσα: Τι μέσο έχεις και πήρες τόσο καλή ειδικότητα? Δεν έχω μέσον. Άστα αυτά. Τον Θεό, απαντούσε. Και πράγματι, ειν Κύριος μετ' αυτού και ειν ανήρ επιτυγχάνων. Η αγάπη του προς τους άλλους έφτανε μέχρι θυσίες. Έκανε τις υπηρεσίες τους, εργαζόταν πολύ. Όταν κάποιος ζητούσε έξοδο, ο Αρσένιος πρόθυμα τον αντικαθιστούσε. Πολλοί εκμεταλλεύονταν την καλοσύνη του και τον θεωρούσαν κορόιδο. Ο ίδιος όμως ένιωθε χαρά από την θυσία και συγχρόνως έβρισκε ευκαιρία να μένει μόνος και να προσεύχεται. Ο διοικητής του έλεγε: «Τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Δεν λέει ποτέ να ξεκουραστεί». Κάποτε είχε 39,5 πυρετό, αλλά δεν ζήτησε να βγει ελεύθερος υπηρεσίας. Τελικά δεν άντεξε και έπεσε λιπόθυμος. Οι στρατιώτες τον έβαλαν στο φορείο για να τον πάνε στο νοσοκομείο και τον φώναζαν ειρωνικά με μοναχικά ονόματα. Βενέδικτε, Ακάκιε. Είχαν καταλάβει ότι θα γίνει μοναχός. Η ειρωνία μετατράπηκε σιγά σιγά σε εκτίμηση και θαυμασμό. Τους αλλίωσε ο τρόπος της ζωής του, η μεγάλη αγάπη και ο ακέραιος χαρακτήρας του. Δεν τον θεωρούσαν πλέον κορόιδο, αλλά θησαυρό και ευλογία για τη μονάδα. Πάντως η ειδικότητα του ασυρματιστού τον απάλαξε από την ένοπλη συμμετοχή στον πόλεμο, και έτσι, θεία χάριτη, διαφυλάχθηκε από το να φωνεύσει άνθρωπο. Προημίαζε δε και τη μετέπειτα ιδιότητά του ως μοναχού, να στέλνει σήματα στο Θεό, να προσεύχεται. Κακουχίες. Η διλοχία που υπηρετούσε ο γέροντας έκανε πολεμικές επιχειρήσεις και οι κακουχίες που πέρασαν μοιάζουν απίστευτες. Διηγείτο ότι κάποτε τελείωσαν τα τρόφιμα και έτρωγαν σπυρωτό χιόνι. Άλλοτε έμειναν νηστικοί για 13 ημέρες και παίζησαν τρεφόμενοι μόνον με άγρια κάστανα. Συχνότερα υπέφεραν από τη δίψα. Αναγκάζονταν τότε να πίνουν στάσιμο νερό από τις πατημασιές των ζώων. Ο μεγάλος εχθρός ήταν το κρύο. Κοιμόταν στις σκηνές και το πρωί ξυπνούσαν θαμμένοι στα χιόνια. Μετρούσαν τους κρυοπαγημένους. Ένα πρωινό έβγαλε 26 κρυοπαγημένους, σκάβοντας με το κασμά στα χιόνια. Κάποτε έμεινε για 3 ημέρες στα χιόνια και έστελνε σήματα στο αρχηγείο. Έπαθε και ο ίδιος κρυοπαγήματα. Οι σάρκες των ποδιών του ξεφλουδίζονταν. Τον έστειλαν στο νοσοκομείο, αλλά βοήθησε ο Θεός να μην ακροτηριαστεί. Άλλοτε τον κλώτσισε ένα μουλάρι. Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό. Μελάνιασε το στήθος του και φαίνονταν τα σημάδια από τα πέταλα. Λιποθύμησε, και όταν συνήλθε, συνέχισε την πορεία. Χαιρόταν να βρέχεται, να κρυώνει, να κουράζεται ο ίδιος, για να μην ταλαιπωρούνται οι άλλοι. Μερικοί στρατιώτες, όταν έκαναν ζημιά, για να δικαιολογηθούν, τις επέριπταν στον Αρσένιο. Ο αξιωματικός τον μάλωνε, και εκείνος, για να μην τους εκθέσει, υπέμενε με ταπείνωση σιωπηλά τους ελέγχου. Ο διοικητής όμως τον εκτιμούσε και τον εμπιστευόταν. Στις δύσκολες αποστολές έστειλε τον Αρσένιο, γιατί γνώριζε ότι ήταν ικανότατος και έφερνε σε πέρας ό,τι του ανέθεταν. Μόνο μια φορά πήρε άδεια και πήγε σπίτι του. Εκεί αρρώστησε, έχασε πολύ αίμα και εισήχθη στο νοσοκομείο Ιαννίνων για 15 ημέρες. Όταν συνήλθε, επέστρεψε στη μονάδα του. Ασκήσεις και εμπειρίες. Μέσα σε τέτοιες ταλαιπωρίες έκανε και αγώνα πνευματικό. Νίστευε και προσευχόταν. Συνήθως έτρωγε το μισό φαγητό, και όταν σήμαινε σιωπητήριο για ύπνο, ο Αρσένιος ανέβαινε στην ταράτσα του κτηρίου και άρχιζε τις προσευχές. Μια περίοδο, έλεγε, έκανα 5 μήνες να λειτουργηθώ, διότι πού να βρεθεί παπάς και εκκλησία πάνω στα βουνά. Όταν μετά με έστειλε ο διοικητής στο Αγρίνιο να πάρω ανταλλακτικά για τον ασύρματο, στον δρόμο που βάδιζα, πέρασε έξω από μια εκκλησία, όπου μέσα γίνονταν οι χαιρετισμοί. Έκανα το σταυρό μου, προσκύνησα και με πήραν τα δάκρυα. Παναγία μου, πώς έχω γίνει έτσι, είπα. Πού να φανταζόμουν τότε ότι αργότερα θα οικονομούσε ο Θεός να έχω εκκλησάκι και μέσα στο καλύβι μου. Και δόξαζε γι' αυτό από τα βάθη της καρδιάς του το Θεό. Συγκρίνοντας αυτά που πέρασε στο στρατό με την άσκηση που έκανε ως μοναχός, έλεγε με αυτομεμψία: «Για τον Χριστό δεν έκανα τίποτε. Αν αυτή την άσκηση την έκανα σαν καλόγυρος, θα είχα αγιάσει». Ως στρατιώτης έζησε θείες εμπειρίες. Κάποτε προσευχόταν σε ερημικό μέρος και ηρπάγησε θεωρία. Διηγήθηκε και το εξής: «Κάποτε που είχαμε πάει στο πεδίο βολή στην Τρίπολη, είδε ένα αλλιώτικο φως να βγαίνει από μια ρεματιά και να διαχέεται σε όλο το πεδίο βολής ενώ ήταν μέρα. Απορούσα τι να ήταν αυτό το φως που οι άλλοι δεν έβλεπαν. Αργότερα κατάλαβα. Επειδή εκεί γίνονταν εκτελέσεις κατά δίκον και ίσως να είχαν εκτελεστεί άδικα και κάποιοι αθώοι, γι' αυτό φαινόταν εκείνο το φως. Ο Θεός φύλαξε που δεν με έστειλαν στο εκτελεστικό απόσπασμα. Φυσικά και δεν θα μπορούσα να σκοτώσω». Θυσία για τους άλλους. Οι περισσότεροι στρατιώτες είχαν πνεύμα θυσίας, αλλά ο Αρσένιος ήταν άφοβος στους κινδύνους και στον θάνατο. Πολλές φορές κινδύνευσε να συλληφθεί αιχμάλωτος και αντίκρισε το θάνατο από πολύ κοντά. Κάποτε επρόκειτο να ρίξουν κλήρο για το ποιος θα πάει στο χωριό για εφόδια. «Θα πάω εγώ», είπε ο Αρσένιος. Τον είδαν οι αντάρτες, αλλά τον πέρασαν για δικό τους. Πήρε τα εφόδια και γύρισε πίσω. Όταν έβαζαν κάποιον να κάνει επικίνδυνη βάρδια ή περίπολο, τον ρωτούσε ο Αρσένιος: «Τι οικογένεια έχεις?» Αν του έλεγε «Είμαι παντρεμένος, έχω και παιδί», έλεγε «Καλά». Πήγαινε στο υπασπιστήριο, τον άλλαζε και πήγαινε αυτό στη θέση του. Τον άλλο ασυρματιστή δεν τον άφηνε να κουβαλά ούτε τον ασύρματο ούτε την μπαταρία, για να είναι ελεύθερος σε περίπτωση κινδύνου να σωθεί. Σε μία μάχη διηγήθηκε: «Είχα σκάψει μια μικρή λακκούβα. Έρχεται ένας και μου λέει: Να μπω κι εγώ. Στριμώχθηκα και με δυσκολία χωρέσαμε. Έρχεται κι άλλος. Τον άφησα και αυτόν κι εγώ βγήκα έξω. Σε μία στιγμή με παίρνει ένα βλήμα ξιστά στο κεφάλι. Δεν είχα κράνος. Φορούσα μόνο κουκούλα. Πιάνω με το χέρι μου το κεφάλι. Δεν βλέπω αίματα. Το ξαναπιάνω. Τίποτε. Το βλήμα είχε περάσει ξιστά από το κεφάλι μου και είχε ξηρίσει μόνο τα μαλλιά και έκανε μια γραμμή 6 πόντους φάρδους, χωρίς μαλλιά και ούτε γρατζουνιά δεν άφησε. Το είχα κάνει με την καρδιά μου. Καλύτερα, είπα, να σκοτωθώ μια φορά εγώ παρά να σκοτωθεί ο άλλος και μετά να με σκοτώσει η συνείδησή μου σε όλη μου τη ζωή. Πώς να αντέξω μετά, όταν θα σκέφτομαι ότι μπορούσα να τον σώσω και δεν τον έσωσα?» Και ο Θεός φυσικά βοηθά πολύ αυτόν που θυσιάζεται για τους άλλους. Ευεργετεί και συκοφαντείται. Διηγήθηκε ο γέροντας. Έκανα έρανο μεταξύ των στρατιωτών και αγόρασα καντήλια και μανουάλια για κάποιο εξοκλήσι του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου. Εκεί κοντά είχε καταβλισμό η διλοχία μας. Ήρθαν χειμώνα καιρό οι μεταγωγικοί, χωρικοί, κυρίως γυναίκες και παιδιά, με τα ζώα και μας έφεραν προμήθειες. Επειδή χάλασε ο καιρός και άρχισε να χιονίζει, κάθισαν να διανυκτερεύσουν σε πρόχινες ελάτινες σκηνές. Κάποιος ανθιπολοχαγός, κτηνώδης, ενοχλούσε μια νέα. Εκείνη καημένη προτίμησε να πεθάνει παρά να αμαρτήσει. Έφυγε και την ακολούθησε και μια ηλικιωμένη. Βάδιζαν μέσα στα χιόνια και βρέθηκαν στο ξοκλήσι. Αλλά η πόρτα ήταν κλειστή. Έμειναν έξω κάτω από το υπόστεγο τρέμοντας από το κρύο. Την ίδια νύχτα μου ήρθε ξαφνικά ένας επίμονος λογισμός να πάω στο εξοκλήσι να ανάψω τα καντήλια. Το χιόνι είχε φτάσει τα 80 εκατοστά περίπου. Πήγα και χωρίς να γνωρίζω τι προηγήθηκε, βρήκα έξω από το εξοκλήσι τις 2 γυναίκες μελανιασμένες από το κρύο. Τις έδωσα από ένα γάντι, άνοιξα την πόρτα, μπήκαν μέσα και αφού συνήλθαν κάπως, διηγήθηκαν τα σχετικά. «Εγώ», είπε η νέα, «έκανα ό,τι μπορούσα. Από εκεί και πέρα, ας κάνει και ο Θεός τα υπόλοιπα». Τις συμπόνεσα τις καημένες και αυθόρμητα τις είπα: «Τελείωσαν τα βασανά σας. Αύριο θα πάτε στα σπίτια σας», όπως και συνέβη. Ο ανθιπολοχαγός, όταν έμαθε ότι ο Αρσένιος τις βοήθησε και σώθηκαν, ίσως για να καλύψει την ενοχή του, διέδιδε συκοφαντικά ότι ο Εζνεπίδης έβαλε στην εκκλησία τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια. Τον κάλεσε ο διοικητής σε απολογία. «Τόσο ασυνείδητος είμαι, κύριε διοικητά, να βάλω τους μεταγωγικούς με τα μουλάρια μέσα στην εκκλησία?» Όμως δεν φανέρωσε την υπόθεση του ένοχου ανθιπολοχαγού. Απολογήθηκε μόνο, επειδή τον κατηγόρησαν για καταφρόνηση του οίκου του Θεού. Σώζει τη μονάδα τους. Διηγήθηκε ο γέροντας. Κάποτε η διλοχία μας βρέθηκε περικυκλωμένη από 1.600 αντάρτες σε ένα φυσικό χείρωμα από βράχο. Όλοι οι στρατιώτες κουβαλούσαν πυρομαχικά, και ο διοικητής κάλεσε και εμένα να αφήσω τον ασύρματο να κουβαλάω κι εγώ μαζί. Μάλιστα με απείλησε και με το πιστόλι. Νόμιζε ότι απέφευγα να κουβαλάω, γιατί ήθελα δήθεν να κρύβομαι. Κουβαλούσα, αλλά πήγαινα και στον ασύρματο και προσπαθούσα να πιάσω επαφή με το αρχηγείο. Οπότε από τα πολλά έπιασε επαφή και έδωσα να καταλάβουν ότι βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση. Την άλλη μέρα, ενώ οι αντάρτες είχαν πλησιάσει πολύ κοντά, ώστε να ακούγονται οι βρισιές τους, ήρθε η αεροπορία και τους διασκόρπισε. Το γεγονός αυτό ανέφερε αργότερα ο γέροντας σαν παράδειγμα σε όσους ρωτούσαν: «Τι προσφέρουν οι μοναχοί στην έρημο και δεν βγαίνουν στον κόσμο να βοηθήσουν?» «Οι μοναχοί», απαντούσε, «είναι οι ασυρματιστές της Εκκλησίας. Όταν πιάσουν επαφή με το Θεό δια της προσευχής, τότε έρχεται και βοηθά ο Θεός καλύτερα». Ένα ακόμα λιανοτούφεκο δεν έκανε τίποτε, ενώ όταν ήρθε η αεροπορία, έκρινε τη μάχη.